Νέα παράταση στο καυτό ζήτημα της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση δίνει η κυβέρνηση, την ώρα που κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα και από χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται σε απόγνωση. Εμείς το μόνο που ζητούμε είναι η οριστική και αμετάκλητη απόσυρση του μέτρου. Δεν θα δεχθούμε οποιοδήποτε ύψου συντελεστή στην εκπαίδευση, ακριβώ επειδή είναι άκρο αντικοινωνικό το μέτρο. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να αναμείνουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να έρθει άμεσα, προκειμένου να γνωρίζουμε εάν σε πρώτη φάση είμαστε υπόχρεοι στην υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 30 του Νοέμβρη. Λένε μέχρι τώρα ότι δεν έχουν βρεθεί ισοδύναμα. Ισοδύναμα μέτρα υπάρχουν πολύ εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και αξίζουν να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Περιμένουμε άμεσα μια απάντηση της κυβέρνηση διότι τα πράγματα για είναι δύσκολα, αν όχι ε, μη διαχειρίσιμα οι θεσμοί δεν αποδέχτηκαν τη νέα πρόταση τη κυβέρνηση για ΦΠΑ 0% σε παιδικού σταθμού και νηπιαγωγεία, 13% στα φροντιστήρια και 23% στα ιδιωτικά σχολεία, με την αιτιολογία ότι βάσει τη κοινοτική νομοθεσία δεν μπορεί να επιβληθούν διαφορετικοί συντελεστέ ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την Όλγα Γεροβασίλη, επιμένει στη θέση τη για κλιμακωτό ΦΠΑ στην εκπαίδευση, καθώ, όπω είπε, είναι η πιο εύκολα υλοποιήσιμη λύση. Ενώ αν τεθεί από τους δανεισές το δίλημα 0% ή 23% η κυβέρνηση όπως δήλωσε θα συζητήσει το 0%. Εάν μέχρι τουλάχιστον 25 Νοεμβρίου δεν έχει προκύψει μια ουσιαστική εξέλιξη, εμείς θα πρέπει να συνεδριάσουμε τοπικά αλλά και πανελλαδικά για να σχεδιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα αντιδράσουμε. Πιστεύω ότι ο κλάδος μας ενωμένο και σύσσωμος θα πρέπει να αντιδράσει με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο προκειμένου να αποσυρθεί το μέτρο, γιατί είναι γελίο να είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίω που έχουμε ΦΠΑ στην εκπαίδευση 23%. Ακόμη και τον Μπαγκλαντέ 7% έβαλε ΦΠΑ. Τις οικογένειες περιχωρούν τα μέσα και τα λαϊκά στρώματα, ε, οπότε ουσιαστικά θίγονται πάλι τα χαμηλά εισοδήματα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πρέπει να διασφαλιστούν θέσει 30.000 εργαζομένων που εργαζόνται στα φροντιστήριά μα. Αν δεν καταργηθεί το επίμαχο μέτρο, ο κλάδο προβλέπει λουκέτα, κύμα απολύσεων χιλιάδων εργαζομένων και με χιλιάδε παιδιά να μην έχουν το δικαίωμα στη μόρφωση. Ο νέο φόρο αφορά σε ένα εκατομμύριο μαθητέ, των οποίων οι γονεί θα κληθούν αναδρομικά να πληρώσουν φουσκωμένα δίδακτρα, σε περίπτωση που δεν βρεθεί χρυσή τομή. Στα φροντιστήρια που προετοιμάζουν μαθητέ και πανελίνε, η επιβάρυνση υπολογίζεται σε 70 ευρώ το μήνα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το μαύρο χρήμα κυριαρχεί σε ιδιαίτερα μαθήματα. Δηλαδή, πλέον έχουμε ολόκληρα σπίτια στο Ηράκλειο που έχουμε μετατραπεί κέντρα ιδιαίτερων μαθημάτων, με προεξάρχοντε του καθηγητέ του Δημοσίου, που φυσικά του και καρφί για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, ίσω από του που βγαίνει υπέρ του. Εκεί που κάνουν ατομικά μαθήματα, τώρα κάνουν σε κρουπάκια δύο-τριών παιδιών. Οπότε, μειώνοντα τα δίδαχτρα, έχουν και αυτοί ένα πλεονέκτημα έναντι μόνο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ΦΠΑ. Θέλουμε να πούμε και στου γονεί ότι καλό είναι να απευθύνονται στα φροντιστήρια που είναι η μοναδική η οικονομική και νόμιμη φορής ιδιωτικής εκπαίδευσης.